Αφαιρώ ένα γεγονός ακόμα, έγινε προχθές. Στα Εξάρχεια συγκεκριμένα, ένα πλήθος από άτομα ηλικίας 18 μέχρι 30 χρονών λιτσάρισε έναν έμπορα και το κυνηγούσε φωνάζοντας το σύνθημα «Έξω οι πρέσβες από τα Εξάρχεια». Μετά από λίγο είδαμε την αστυνομία, είδαμε το κράτος με τη μορφή των ΜΑΤ να κυνηγάει το πλήθος αυτό που κυνηγούσε τον έμπορα. Το είδατε σε αυτό το περιστατικό? Ακριβώς. Δεν ξέρω πώς θα είναι τέτοια εφημερίδες, αφάντας έτσι έγινε. Εγώ θεωρώ πολύ υγιή την ενέργεια των ατόμων που ήταν στα Εξάρχεια αυτή και δεν μπορώ να πω το ίδιο για την ενέργεια των ΜΑΤ. Έτσι δικαιολογείται και η δική σας απόφαση και επιλογή κάποια στιγμή να δουλέψετε μέσα σε ένα χώρο ο οποίος ήταν γκέτο, έτσι όπως είχε χαρακτηριστεί από κάποιους, το χώρο των Εξαρχείων. Είχε χαρακτηριστεί την εποχή εκείνη ως... Είχε χαρακτηριστεί, ναι, την εποχή εκείνη, ναι. Είναι αντικειμενικό, δεν παίρνουν θέση, μην παρεξηγηθούν. Ναι, έτσι ακριβώς, όχι. Είχε χαρακτηριστεί, είπα. Είχε χαρακτηριστεί. Δεν είναι γκέτο. Αν γκέτο εννοούμε, ξέρω εγώ, ένα χώρο. Όχι, δεν το συζητάμε αυτό σίγουρα. Δεν το συζητάμε τίποτα. Η επιλογή το ότι πήγα στα Εξάρχεια, αφού έφυγα κι εγώ από την Πλάκα κάποια εποχή, ήταν ότι εκεί υπήρχε ζωντάνια, ψυχή, συνέστημα και διάθεση για ζωή και αγάπη στη ζωή.